Κύριε Κριερά, αναφορικά με τις κινητοποιήσεις τις σημερινές για την παιδεία, θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι η θέση της Β' ΕΛΜΕ για τα πανεπιστήμια, για την ιδιωτικοποίησή τους. Καλημέρα κύριε Πολίτου, καλημέρα στους ακροατές σας. Σήμερα πραγματικά σε όλη την Ελλάδα αυτή την ώρα βγαίνουν στο δρόμο χιλιάδες φοιτητές και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και απαιτούν να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο που θα ιδιωτικοποιήσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μια προσπάθεια που κάνει χρόνια και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες. Σκοντάφτουν στο άρθρο 16 του Συντάγματος που απαγορεύει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Βρήκαμε βέβαια παραθυράκι το άρθρο 28 του Συντάγματος που προβλέπει διακρατικές συμφωνίες με ξένα πανεπιστήμια τα οποία τώρα θα νομοθετήσουν ότι θα μπορούν να κάνουν παραρτήματα στην Ελλάδα. Για μας είναι μια αντιδραστική τομή. Πραγματικά είναι απαράδεκτο το δικαίωμα στη μόρφωση που θα έπρεπε να παρέχεται αποκλειστικά δωρεάν από το κράτος να γίνεται εμπόρευμα στα χέρια μεγάλων ομίλων, επιχειρήσεων, μεγάλων πανεπιστημίων ιδιωτικών. Και το κόστος βέβαια θα επιβαρύνει τις λαϊκές οικογένειες, τους μαθητές μας, τα παιδιά μας. Και με αυτή την έννοια οφείλει η Β' ΕΛΜΕ το δεκανήσου και το έχει κάνει ήδη να καταδικάσει αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης. Βλέπω ότι Απαιτούμε είναι δηλαδή μια να μην προσπάθεια η καταθέσει αυτό οποία. το νομοσχέδιο. Ναι, βλέπουμε μια προσπάθεια όμως η οποία γίνεται χρόνια τώρα. Δηλαδή, τεχνιέντος προσπαθούν να το περάσουν. Δεν είναι τωρινό το σενάριο αυτό, Ακριβώς, ακριβώς. κύριε Και Κρυαρά. σας είπα ότι διαχρονικά Ναι. οι κυβερνήσεις ξυλώνουν σιγά σιγά αυτό που παλεύουμε για δημόσια παιδεία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 30 κολέγια στην Ελλάδα που είναι ουσιαστικά σε συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια ιδιωτικά, στα οποία φοιτούν και φοίτησαν περίπου 18.000 μαθητές σπουδαστές, με μεγάλο κόστος βέβαια. Σήμερα γίνεται ένα βήμα παραπέρα στην ιδιωτικοποίηση της παιδείας. Ένα Είδαμε βήμα όμως, παραπέρα γιατί κύριε προφανώς Κλιαρά, και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στη δευτεροβάθμια υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία. Το ξέρετε. Είδαμε όμως, κύριε Κρέαρα, πρόσφατα ότι ένα μεγάλο γνωστό κολέγιο, το ότι τα πτυχία που δόθηκαν στους φοιτητές τελικά είναι άνευ αντικρίσματος, δηλαδή δεν είναι νόμιμα. Έτσι. Βλέπουμε επομένως ότι επενδύουν και οι γονείς και οι οικογένειές τους των παιδιών αυτών και στην ιδιωτικό τομέα, που τελικά βλέπουμε ότι τα πτυχία αυτά δεν έχουν και ισχύ, άρα δεν καλύπτονται και αυτές οι οικογένειες. Είναι σωστό αυτό που λέτε και να συμπληρώσουμε ότι ακόμη και δημόσια πανεπιστήμια που ήταν τα προηγούμενα χρόνια ΤΕΙ και ανωτατοποιήθηκαν, αρκετά από αυτά δίνουν πτυχία στα οποία δεν υπάρχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Από την άλλη, η κυβέρνηση όμως σε τέτοια κολέγια δίνει το δικαίωμα να παρέχει τίτλους με επαγγελματικά δικαιώματα. Που βέβαια όμως υπάρχουν μέσα και απάτες που λέτε και εσείς και τα λοιπά. Επομένως το μεγάλο ζητούμενο είναι ότι πραγματικά σήμερα πρέπει να ξεσηκωθεί ένα κίνημα όχι μόνο από τους φοιτητές, όχι μόνο από τους πανεπιστημιακούς δασκάλους. Είναι υπόθεση, θα έλεγα, όλου του λαού. Είναι υπόθεση βέβαια της λαϊκής οικογένειας. Γιατί προφανώς το κόστος επιβαρύνει τα φτωχά εισοδήματα. Αυτός που έχει χρήματα εννοείται ότι μπορεί να σπουδάσει όπου θέλει, αλλά επειδή επικαλούνται και το επιχείρημά τους το απορρίπτει, το καταρρίπτει η ίδια η ζωή, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα αναβαθμίσουν τα δημόσια. Αυτό είναι προφανώς επεγμός, είναι πρόκληση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όπου έχει ιδιωτικοποιηθεί ένα κοινωνικό αγαθό, το ίδιο αυτό το αγαθό εμπορευματοποιείται και απαξιώνεται. Για παράδειγμα, στα νοσοκομεία. Και κοστολογείται Ξέρετε και πολύ πολύ καλά. ακριβά, κύριε Κρυάρα. Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή, μπορεί να βγει η κυβέρνηση να μας πει ότι τα ιδιωτικά νοσοκομεία βοήθησαν την αναβάθμιση των δημόσιων. Είναι κοροϊδία. Μπορεί να μας πει ότι η ιδιωτικοποίηση των μεταφορών, σιδηρόδρομος και όλα τα υπόλοιπα επέφεραν ασφάλεια στις μετακινήσεις με φτηνά εισιτήρια. Να μην το ανοίξουμε το θέμα τώρα, είναι πρόσφατο το έγκλημα στα Τέμπη. Δηλαδή όπου υπάρχει ιδιωτικοποίηση, προφανώς αυτός που θα επενδύσει αποσκοπεί στο κέρδος. Έτσι και στην παιδεία λοιπόν, που είναι κοινωνικό δικαίωμα και πραγματικά η οικογένεια θέλει να μορφώσει τα παιδιά της, αλλά δεν μπορεί να λιώσει στην κυριολεξία οικονομικά για να πάει το παιδί σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο με πανάκριβα δίδακτρα. Εδώ επικαλούνται το παράδειγμα της Κύπρου και λένε ότι στην Κύπρο μια χαρά λειτουργούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν μας λένε όμως ότι
Η ιατρική της Κύπρου, για παράδειγμα, θέλει 120.000 ευρώ στα 6 χρόνια σπουδών. Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέτε. Επομένως, το μεγάλο ζήτημα είναι όχι να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, να αναβαθμιστούν τα δημόσια. Αυτό σημαίνει συγκεκριμένες πολιτικές. Σημαίνει αύξηση της χρηματοδότησης, σημαίνει στελέχωση. Βγήκε πρόσφατα μια έρευνα που λέει ότι από το 2008 μέχρι σήμερα, από τα δημόσια πανεπιστήμια έφυγαν 8.000 πανεπιστημιακοί δάσκαλοι. Η ίδια έρευνα λέει ότι από το 2008 μέχρι σήμερα κόπηκαν περίπου 6 δις δαπάνες που θα πήγαιναν στα δημόσια πανεπιστήμια. Πώς λοιπόν θα αναβαθμιστεί το δημόσιο πανεπιστήμιο, αν δεν αλλάξει αυτή η πολιτική? Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κρυαρά. Ευχόμαστε να πραγματικά καλά, να να ακουστεί καλά, η κυρία φωνή Πολύ. του κόσμου και και όλη τη οικογένεια, όπως το λέτε, γιατί είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά αφορά όλους τους Έλληνες και ολόκληρη την κοινωνία. Κυρία Πολίτου, ξέρετε, τα τελευταία 3 χρόνια υπάρχει η λεγόμενη ελάχιστη βάση εισαγωγής. Η κυβέρνηση έβαλε ένα κόφτη για να εμποδίζει τα παιδιά να σπουδάσουν στα δημόσια πανεπιστήμια. Για παράδειγμα, ένα παιδί που έχει στις πανελλήνιες εξετάσεις 8.000 μόρια, λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής, δεν μπαίνει στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτά τα παιδιά όμως, με 8.000 ευρώ ή με 10.000 ευρώ το χρόνο, θα πάει να σπουδάσει σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δηλαδή, είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση να βάζει κόφτες ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να σπουδάσουν στο δημόσια πανεπιστήμια και από την άλλη η οικογένεια αυτών των παιδιών με χίλιες θυσίες, με χίλιες στερήσεις να σπουδάζει το παιδί της σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο.